Λοιπόν, κυρία Αριστονίκη. Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα. Είναι Αριστοτρίτη σήμερα και είναι 6 Φεβρουαρίου 2024. Και είχαμε ετοιμασμένο ένα θέμα το οποίο θα το κάνουμε την επόμενη Αριστοτρίτη mm -hmm. που θα είναι 13 Φεβρουαρίου 2024. Σωστά που τα λέω. Λέω το 2024 να το εμπεδώσω. Ναι, μια χαρά τα λε. Ότι είμαστε σε νέα χρονιά. Και mm -hmm. Αύριο είναι 7, σήμερα είναι 6, αλλά είπαμε, γυρίζουμε τα από την προηγούμενη. Μπορεί μου, πάει καλά, είναι 5 σήμερα που το γυρίζουμε. Σήμερα είναι 5. Ναι, μάνα μου. Ήταν 3 το Σάββατο, 4 η Κυριακή. Ναι, σωστά, δίκαιο, πάλε, διάμε, πάλε διάμε, ότι γυρίζω το τη Δευτέρα. Θέλω να, θέλω να διώξω το ούλο στους μήνες γι' αυτό. Εγώ σου πω, εγώ το πω αύριο, να τρίτη γελία, αστεία, διασκεδαστική. Έτω. Έκαμε σε το 8χρονο κορί. Τα 8χρονα <στονίτρια> αντίον το στόμα του και σε παντού. Τα λένε όλα. Εντάξει, σιγά τώρα είναι η ημερομηνία το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να πει πιο σοβαρά πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε την επόμενη να είσαι στο τρίτη, που θα είναι 13 κυρία μου, εντάξει, <στονίτρια> 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 θα μιλήσουμε για τι διατροφικέ διαταραχέ. Θα μα μιλήσει για όλε ή μόνο για την ανορεξία. Όχι, θα μιλήσουμε για κάποια καινούργια έρευνα που έχει βγει, η οποία μιλάει mm -hmm. για τα ότι πάρα πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το ποσοστό των διαταραχών εννοώ ε, αν, ανθρώπων γενικά στον κόσμο να παρουσιάζει στη ζωή του επεισόδια υπερφαγίας και γιατί γίνεται αυτό, να το εξηγήσουμε. Μπράβο. Θα αγγίξουμε έτσι ακροθυγώς το μεγάλο θέμα των διατροφικών διαταραχών, γιατί πάρα πολύ κόσμο κάνει συναισθηματικές υπερφαγίες, το οποίο α, ε, συνέχεια γίνεται, αλλά παρατηρήθηκε εν εντόν αύξηση την περίοδο της πανδημίας και γενικά όταν δεν είμαστε στα καλά μας, γενικότερα όταν έχουμε απορριθμιστεί ψυχολογικά για διάφορους λόγους, οι περισσότεροι τύνουμε να ξεσπούμε στο φαγητό, που είναι έτσι μια πηγή απόλαυση. Οπότε υπάρχουν έτσι μεγάλα ποσοστά ανθρώπων που έχουν θέματα με το φαγητόν και με τα επεισόδια αυτά. Άρα το θέμα που θα την επόμενη, επόμενη Τρίτη. Την επόμενη Άριστον Τρίτη θα είναι για, τις, για το συναισθηματικό φαγητό στην ουσία. Όσον ναι, 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 ναι. αλήθιν και με, τις, τα ευρήματα μιας καινούργια μελέτης. Εντάξει. Mm -hmm. ε, αλλά μην προλαβαίνουμε σήμερα γιατί εγώ είμαι πανέξυπνη. Δεν <laughs> Φταίω, φταίω. τι γίνεται... Ε, επειδή κανονίζω τη συνάντησή είναι από το zoom το zoom βάζει βάζεται στο ημερολόγιο μου και στο ημερολόγιο μου φαίνεται στο περίπου ρε παιδί μου και πρέπει να πατήσω πάνω Έχ, ε, και... ε, μου τύχει και εμένα που κάνω ηλεκτρονικά έτσι τα ραντεβού μου να σμπερδευτώ. οπότε εγώ χρησιμοποιώ ακόμα τον παραδοσιακό τρόπο για να μην έχουμε προβλήματα που δα και δα mm. θα το ανοίω, θα ανοίω την καταχώρηση και δεν θα θεωρώ ότι τα 12 ήταν ούτε 11.30 Okay. Και έχει να πάει να σας η σαδόνια σου. Είναι και αυτό. Πώς νιώθεις όταν πας στον οδοντιατρό? Εντάξει, είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Δεν είναι το καλύτερό μου, αλλά πρέπει. Πώς να. Συμπαθείς να... στον οδοντιατρό? Ναι, πάρα πολύ. <laughs> Τη δουλειά μου δεν συμπαθώ, τον ίδιο συμπαθώ. Το. <laughs> Ξέρεις τι λέει για τους οδοντιατρούς. Ότι είναι ένα από τα πιο high risk ψυχικά και συναισθηματικά επαγγέλματα. Γιατί λέει, οι άνθρωποι που πάνε στον καρέκλα του οδοντιάτρου <Συγκάρικονδοδονδιάτρο>, πάνε με αρνητικά συναισθήματα. Πάνε και δεν του θέλουν του οδοντιάτρου. Οπότε παίρνουν συνέχεια τοξικότητα από τους του ασθενεί του, οι οδοντιάτροι. Ε, νομίζω ότι δεν μπορούν να πάρουν και πολλά, γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν οι άνθρωποι. Ε, μπορεί, κοριαλά τα vibes, η ενέργεια. Ε, νομίζω ότι δηλαδή, οι ψυχολόγοι παίρνουν περισσότεροι αρνητική από του θεραπευόμενου παρά οι οδοντιάτροι. Ναι, γιατί έχει περισσότερη ναι, έτσι, επαφή ναι, συναισθηματική. Ναι, ο δοντίατρο ανοίξει το στόμα σου εκεί και να θέλει και να μην το θέλει. Στην, <laughs> στην αρχή ναι, έχουμε, έχουμε μια κοπέλα που έρχεται στα εργαστήρια τη για σεμί την Ταράνη. Η οποία είναι ο και είναι εξειδικευμένη σε φοβικού ασθενεί. Επί Μάτω. της ευκαιρία τώρα που το αναφέρω, να βάλω τα στοιχεία τη Γιασεμή. Γιασεμί είναι η Γιασεμί Ταράνη τη Γιασεμή Ταράνη. Όχι τη Γιασεμού, τη Γιασεμή. Όχι, έτσι. Την Κυπρέα ή Γενέκα. <συμίλω> τα βάλω στα... Όχι. Ε. Δεν είναι Κυπρέα, είναι στην Αθήνα το ιατρικό. Τη είπε μου και εμένα να πάω να μου φτιάξει τα δόντια μου, αλλά δεν θέλω να τη ναι μισήσω την κοπέλα. Μάλιστα. Μου λέει εντάξει, δύο μέρε θα στα φτιάξω όλα. Θέλει, φτιάχνει ωραία χαμόγελα. γουντιανά. Είναι εξειδικευμένη στο να φτιάχνει χαμόγελα. Να κάνει restructure το χαμόγελο σου. Δεν πειράζει έζησα 48 χρόνια με το χαμογέλο να φτάνω λείψω. <laughs> μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Ραμίνου. σου διαβάσω κάτι. Διαβάζω. Βιάζεσαι. Ξέρω ότι βιάζεσαι, αλλά εντάξει. Μ, γυναίκα ή σκύλο. Ποιο? Πόλιον κάτω από βίντεο. Γυναίκα ή σκύλο. Μάλιστα. Δεν το γυαλιά μου, ρε. Γυναίκα σκύλο. Τέκλα μα. Ο γιο μου έχει, έχουμε μέσα σε παρέθεση, μία σκυλίτσα. Είναι γλύκα. Σκέτη αγάπη σε σώμα σκύλου. Μου λέει, θα παντρευτώ μόνο όταν κάποια άλλη μου κάνει τόσε χαρέ και αγάπη όπω ο σκύλο του. Που δεν θα τη βρει. Μάλιστα. Κάρε ένα βίντεο να ξεκαθαρίσουμε τι δύο αγάπη. Εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω την άποψή μου. Ευχαριστώ. Δηλαδή, ο γιο τη της λέει, ότι μόνο να βρει μια γυναίκα μου να του κάνει τόσε χαρέ και αγάπη όπω ο σκυλίτσα του θα παντρευτεί. Εντάξει, άλλο πράγμα είναι η αγάπη του ανθρώπου και άλλο η αγάπη του σκύλου. Με διαφορετικό τρόπο να εκφράζεται. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Η σύνδεση μας με τα ζώα δεν είναι μια σύνδεση πλέον εκτική εκ μέρου μα. Επειδή τα ζώα δεν μπορούν να μας απαντήσουν στη λεκτικά, δεν μπορούν να μας βάλουν στη θέση τους, δεν μπορούν να εκφράσουν. Είναι Ένα διαφορετικό είδο αγάπη. Τα ζώα όμω αγαπούν. Είμαστε ειδικά τα σκυλάκια. δεν ξέρω αν είναι και άλλα ζώα έτσι. Εγώ έχω πιο και πολύ... έχει. Εγώ έχω δει και γάτε οι είναι πολύ τρυφερέ και εκδηλωτικέ με τη μαμά του ή τον τους. Ναι. Ε, εντάξει. Ε, μιλάω για τη δική μου προσωπική εμπειρία, χωρί να λέω ότι άλλα ζώα δεν έχουν το ίδιο πράγμα. Δίνουν Πάρα πολύ αγάπη, αλλά διαφορετικό. Δεν ναι έρχεσαι σε σύγκρουση με το σκύλο, εν ναι, εν ναι, 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 ναι το ίδιο. Δεν ναι μπορούμε να συγκρίνουμε κάτι που είναι ανώμιο. Δηλαδή, αυτό που λέει ότι εγώ θα παντρευτώ μόνο με μια γυναίκα όταν μου κάνει τόσε πολλέ χαρέ και αγάπη και είναι τόσο δεχτική όπω είναι η σκυλίτσα μου. Τι σημαίνει τούτο, Ό,τι θέλει να είναι μια παθητική ή ενδεχομένω σχέση που να mm. είναι που εκείνη να τα δέχεται όλα και να, είναι, να αγαπάει χωρίς ε, κανέναν απολύτως ε, αρνητισμό ε, και με εκείνος να είναι όπως είναι, ε, Δεν Ποια είναι έτσι. η διαφορά του ανθρώπου από το σκύλο. Ο, ο σκύλος είναι άλογον, δεν έχει λόγο, ο άνθρωπος mm -hmm. έχει λόγο. Ε, yeah, οπότε είναι οι άνθρωποι που προτιμούν να συνδέονται μόνο με άλογα ζώα και όχι με λογικά οντα. Αυτό δεν είναι κάτι που σημαίνει απαραίτητος ότι και ήδη πάνε καλά. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι, δεν είναι υγιές να θέλουμε να κάνουμε σχέσεις μόνο με ζώα και όχι με ανθρώπους. Έχεις τη Γερμανία και παντρεύονται φορές... το... και το άλογο τους και ο σκύλο τους. Πολλές φορές λέμε ότι εγνώρισα τα ζώα και γενικά δυσκολεύομαι τους ανθρώπους και καταλαβαίνω τον λόγο γιατί βρίθει η εποχή μας από αρνητισμό, από διάφορες καταστάσεις που μας δυσκολεύουν στις μεταξύ μας σχέσεις, αλλά ο άνθρωπος είναι κοινωνικών και θέλει και τον άλλον άνθρωπο και είναι υγιές να έχει στη ζωή τους ανθρώπους και να βάζει τα όρια του, να ξεχωρίζει ποιοι τον αγαπούν και με ποιου έχει δυσκολίες, να, να, να κρατάει τις, τις αποστάσεις του εκεί που πρέπει και να έχει και τα ζώα του. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο με το ζώο. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που το κάνουν. Εγώ λέω την προσωπική μου γνώμη. Ναι, όχι. Με... Υπάρχουν άνθρωποι που το έχει λένε, λένε κιόλα ξεκάθαρα είναι... ότι εγώ με μια χαρά Άρα. με τι γάντε μου, με το σκύλο μου, δεν θέλω ανθρώπου. Αυτό δεν του κάνει ανώτερου ανθρώπου από εκείνου οι οποίοι έχουν και σχέσει και με ζώα και με ανθρώπου. Είναι το εύκολο να έχει σχέση με ένα ζώο. Είναι το δύσκολο ναι. να έχει σχέση Άρα. με έναν ανθρώπο. Γιατί σου δίνει το σύμπολ, είναι αγάπη. Ε... Και τόση πολύ ανακούφιση, που είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι, είναι το πιο εύκολο. Και το δύσκολο είναι να σε. Ε, εδώ σε θέλω κάβουρα να πει τα κάρβουνα που λένε να δημιουργήσει σχέση με έναν άλλο γονό. Εννοείται ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμά το να συναντήσουμε έναν άνθρωπο ψυχοσυναισθηματικά Όριμών, όρημον, για να έχουμε είτε φιλική είτε ερωτική σχέση μαζί του. Και εννοείται ότι θα επιλέξουμε τη μοναχικότητα από μια κακή σχέση. Όχι όμως να λέμε, α, επειδή κατάφερα να μετατρέψω τη μοναξιά μου σε μοναχικότητα και με βοήθησε και η παρουσία του κατοικιδί μου ή των κατοικιδίων μου σε αυτόν. Εγώ το, τώρα δεν θέλω άνθρωπος στη ζωή μου, θέλω μόνο κατοικιδίων. Υπάρχει και μία υπερβολή. Υπάρχει, ναι. Πάντα δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν κατοικιδία που λειτουργούν έτσι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν υπεραναπλήρωση τη συναισθηματική του, το συναισθηματικό του ελλείψο με τα κατοικίδια του και στην ουσία μπαίνουν σε συναισθηματικά αιμομηχτική σχέση με το κατοικίδιο του. Πώ λέμε για του γονεί ότι δεν πρέπει να έχουν συναισθηματικά αιμομηχτική σχέση με τα παιδιά του. Είναι κακοποίηση ουσιαστικά του κατοικιδίου να το βάζει στη θέση του άντρα σου, τη γυναίκα σου και να κρεμάζεσαι ψυχικά και συναισθηματικά από αυτό. Είδε, τσάμε που ήταν ακόμα κάτι χαλαρό, να κάνουμε σοβαρά πράγματα. λίγο σύντομα, γιατί πρέπει να φύγω ρωτά μια άλλη πώ συμπεριφέρονται να αρχίσει. Τε στα ζω. Άι, το καλό. Εντάξει. Αυτά, κυρία Αριστοτρίτη. Εντάξει, κυρία Αριστοτρίτη. Αυτή η Αριστοτρίτη είναι επεισοδιακή, ό,τι να είναι. Ε, δεν πειράζει. Ναι. Και αυτέ ναι. είναι ωραίε. Εγκαλά. Πήγαινε τώρα στον οδοντίατρο. Πάω, πάω, πάω. Τι λέει του αγωνιστικού χαιρετισμού. Θα του στείλω, θα του στείλω. Και να θα να πάει, πάει και αυτό αφού... ψυχολόγο και κρίμα να με το θέλουν οι... Όλους τους δεν τους θέλουν οι ασθενείς και τα λέμε. Φιλάκια, πάει. Φιλάκια, πάει, πάει, έφυγες. Έφυγες, bye, 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 bye. έφυγες, γεια.